τον έτερο Γιώργο, τον Γιώργο Χαρβαλιά, που όχι αυτή τη Δευτέρα, που είναι αργία πραγματική απεργία, την παραπάνω Δευτέρα, 8 του μηνός, στις 7 το απόγευμα. Αξίζει να μαζευτούμε στο Χατζηγιάννιο της Λάρισας. Το έχουμε παρουσιάσει αυτό το βιβλίο. Σίγουρα και από κάπου αλλού θα έχετε ακούσει για αυτό το βιβλίο, το Γιαβόλ. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το βιβλίο, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που τεκμηριώνει το δικαίωμα ακόμη της Ελλάδος να μιλά για τα όσα υπέστη από τον γερμανικό ζυγό και κυρίως για αυτά που δεν πήρε ως αποζημίωση. Είναι μια απόλυτα τεκμηριωμένη έρευνα του Γιώργου Χαρβαλιά, ένα πολύ δύσκολο φαντάζομαι βιβλίο στο να το συνθέσεις, στο να το καταστήσεις σε ενδιαφέρον. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα πολιτικό εργαλείο. Okay. Αυτό όμως δεν θα έβρισκε κοινό. Εντάξει, η φιλοδοξία ήταν να γραφτεί με πιο εύθετο τρόπο, ώστε να μπορέσει να συγκινήσει και να προσελκύσει και έναν αναγνώστη λιγότερο υποψιασμένο ή λιγότερο ειδικό στα πράγματα. Το θέμα είναι βαρύ, σίγουρα. Και όπως είπες και εσύ, το βιβλίο έχει αυτό το νόημα, να τεκμηριώσει το δικαίωμα της Ελλάδος να διεκδικεί τα οφειλόμενα από τους Γερμανούς. Μετά μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση που κάναμε στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο, με πλήθος κόσμου και επώνυμους ομιλητές. Και τους είχες παρατεταγμένους όλους εκεί, τους ηγέτες. Κοίταξε, ήταν μια τυπική. Το έχει προλογίσει ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Και ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι επιδόθηκε σε έναν πραγματικό φιλιππικό κατά της Γερμανίας, καταγγέλλοντας την αναλγησία των γερμανικών κυβερνήσεων. Έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη παρουσίαση που είχε, ξέρεις, χαρακτήρα μιας ευρύτερης εκδήλωσης, εγώ θα έλεγα ήταν ένα άτυπο ομαδικό διάβημα για το θέμα των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν το κινεί, τουλάχιστον να το κινήσουν κάποιοι πρώην από το χώρο της πολιτικής και όλοι αυτοί οι ανώνυμοι άνθρωποι, εκατοντάδες τώρα που βρέθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο. Πάμε λοιπόν βορειότερα, όπου όπως λέει ένας φίλος μου, ο αέρας του κάμπου είναι πιο υγιεινός από την τοξική ατμόσφαιρα του αθηνοκεντρικού κράτους, ειδικά την προεκλογική ατμόσφαιρα που είναι ιδιαίτερος δηλητηριώδης και τοξική. Πάμε λοιπόν βορειότερα στη Λάρισα. Την αγαπώ πολύ τη Λάρισα, έχω και φίλους εκεί. Στο πάνελ θα είναι ο Κώστας ο Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης ο Κατσαρός, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκεί. Ένας εξαιρετικός, πολύ καταξιωμένος ερευνητής, γιατρός ιστοριοδήφης, ο Νίκος ο Παπαθεοδόρου. Σου λέω ότι σε κάθε τεύχος του περιοδικού μου, του ΓΟΥΙΣ, γράφει ένα υπέροχο κείμενο. Τον αγαπώ, είναι σπουδαίος. Ο ίδιος αυτός αρκάζεται για την ηλικία του. Δεν έχει καμία σημασία. Μακάρι όταν φτάσουμε και εμείς στην ηλικία αυτό του, του λέω να έχουμε την ίδια διάβεια και την ίδια διάθεση. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα προβάλλει και κάποιες φωτογραφίες. Να πας να δεις και την έκθεσή του, από τη συλλογή του. Θα προβάλλει και κάποιες φωτογραφίες από τη συλλογή του από την περίοδο της κατοχής στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Και βεβαίως εσύ θα είσαι ο Grand Maestros. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αλλά δεν έχει σημασία. Έρχομαι γιατί πραγματικά πιστεύω, θέλω να διαβάσω αυτό που είπε για να μην σταθούμε τώρα στη δική μου συμμετοχή. Ανάμεσα σε αυτά που έγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πως είναι ανεκτήμητη συνεισφορά του βιβλίου στην περιγραφή, λεπτομερή εξιστόρηση και θεμελίωση των ελληνικών απαιτήσεων έναντι της Γερμανίας που απορρέουν από τη δράση της κατοχικής διοίκησης και των δυνάμεων κατοχής στα μαύρα χρόνια 41-44. Ή έχεις όμως αυτό το χάρισμα. Όπως σου είπα, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο εργαλείο, να καταθέσεις ένα φάκελο στο Υπουργείο Εξωτερικών και να πεις αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνετε εσείς τις όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα, την έκανα, αξιοποιήστε τα. Το έκανες κτήμα της κοινωνίας. Νιώθει η κοινωνία ότι σε αυτά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα δεν έχει τα πλήρη στοιχεία. Ότι έχουν πολλές σκοτεινές πτυχές. Σωτήρη, η δουλειά έχει γίνει. Όχι από μένα μόνο. Έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και υπάρχει και απόφαση της Ελληνικής Βουλής ομόφωνη του 2019 τον Απρίλιο, λίγο πριν παραδώσει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποχρεώνει τις ελληνικές κυβερνήσεις
να το θέσουν στην ατζέντα και να το διεκδικήσουν. Η δουλειά έχει γίνει grosso modo. Το θέμα είναι αν υπάρχει μπορεί βούληση. Να είναι λεπτομέρειες. Βούληση υπάρχει να προωθηθεί και να... Τι έχεις καταλάβει? Έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία βούληση. Γιατί? Γιατί η... Επειδή είναι εταίρος μας, επειδή πολι... η Γερμανία είναι η Γερμανία. Ναι, θα σου έλεγα, οι πολιτικοί μας αποφεύγουν τα δύσκολα, τις κακοτοπιές. Ακόμα, ας πούμε, θα σου πω για παράδειγμα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε μια επίσκεψη υποβολής διαπιστευτηρίων και καλά έκανε, στον Σόλτς. Δεν έθεσε το θέμα. Ερωτήθηκε σε μια συνέντευξη στην Deutsche Welle και υιοθέτησε μια πολύ πλαδαρή, αν μου επιτρέπεις, διατύπωση, όπου θα μπορούσε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης χωρίς κανένα κόστος και ως αριστερός, θα μπορούσε να το πει κανείς σημαία το θέμα. Δεν το έκανε. Δεν μιλάω τώρα για τον Μητσοτάκη και τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία είπε ότι δεν σκιάζει το ζήτημα της ελληνογερμανικής σχέσης, αλλά σου λέω ένα παράδειγμα ότι είναι διακομματική αυτή η έλλειψη προθυμίας. Μάλιστα. Λοιπόν, την παραπάνω Δευτέρα, μην μπερδευτείτε. Καλά, είναι εύκολο να το καταλάβετε, είναι πρωτομαγιά αυτή τη Δευτέρα. Αποκλείεται να στείναμε μια τέτοια σημαντική εκδήλωση. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι στη Λάρισα για να παρουσιάσει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, το πολύ κουραστικό. Ξέρετε, εμείς παίρνουμε με ένα ελάχιστο αντίτιμο ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πόσο κόπο κρύβει κάθε γράμμα λέξεως, όχι η ίδια η λέξη. Δύο χρόνια έρευνας. Τα γεμάτα χρόνια τώρα, λες. Έτσι. Να σκύψεις το μυαλό σου, να καταθέσεις όλη σου την εμπειρία, το να έχει κάποιος άνεση στο να γράφει. Δεν σημαίνει ότι το κατέχρησε, όχι. Επειδή τον ακούμπησε μόνο θυμήθηκα το χέρι του. Θυμήθηκα χρόνια ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Πολύ δουλειά σου λέω. Για πες τι γίνεται. Τι να γίνει. Τι βλέπεις να γίνεται. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και όπως είπες και εσύ πριν, ξέρεις, αυτά είναι τα επίχειρα των στραμπουλιγμένων τροπολογιών, οι οποίες γίνονται τη μαύρη νύχτα και συνιστούν, κατά τη γνώμη μου, θεσμική εκτροπή. Ξέρεις, εγώ, όπως θα έλεγε κάποιος άλλος, δικαιούμαι για να ομιλώ για το ζήτημα Κασιδιάρη, γιατί ακριβώς το βιβλίο είναι η επιτομή του αντιναζισμού. Είναι στην ουσία μια κραυγή. Τις βάστηκες που βλέπατε είναι ακριβώς για να τις καταδικάσεις. Είναι μια κραυγή για τα όσα υπέστη η χώρα αυτή από τους Γερμανούς Ναζί. Ωστόσο, δεν με αφορά αν είναι ο Κασιδιάρης ή η Ανταρσία ένα κόμμα βασιλοφρόνων ή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτή η φάμπρικα που άνοιξε η κυβέρνηση μας οδηγεί σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Γιατί ακριβώς περιέγραψες εσύ ο ίδιος τι γίνεται. Της μουρλής. Χάος. Ο ένας εναντίον του άλλου, ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σπαράσεται και τώρα έχουμε και ένα ζήτημα το οποίο με τη λογική της κυβέρνησης θα μπορούσε να σταθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προτάσει την ταξική πάλη για την ανατροπή της αστικής δημοκρατίας. Με τη λογική της κυβερνητικής τροπολογίας, ναι, θα μπορούσε να σταθεί αυτό. Ότι είναι κόμμα που υπονομεύει το πολίτευμα. Στο ερώτημα που εξακολουθητικά βάζαμε στους κυβερνητικούς, μα τους κάνατε φοβερή διαφήμιση. Δηλαδή ενδεχομένως τους αναγεννήσατε και από τις τάχτες τους. Γιατί δεν αφήνατε την κοινωνία να επιλέξει αν θα τους γυρίσει την πλάτη ή αν θα τους ξαναστείλει στην Βουλή. Είπαν πως δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Μπορούσαν να το αφήσουν και να συμβεί. Όχι, έπρεπε να το αφήσουν. Έπρεπε. Και εγώ νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατικές ευαισθησίες και το λεγόμενο αυγό του φιδιού και όλα αυτά τα στερεότυπα. Έχει σχέση με μικροκομματικούς υπολογισμούς. Διότι κάποια στιγμή όταν φαινόταν ότι ο Κασιδιάρης μάλλον δεν μπαίνει, αυτό βόλευε διότι αύξανε το αδιάθετο υπόλοιπο και κατέβαζε τον πύχη της αυτοδυναμίας για τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν κατέστη σαφές ότι μπαίνει με τα μπούνια ο Κασιδιάρης, έπρεπε να κοπεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι θα έχουμε, 21 δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Όχι, δεν θα έχουμε. Θα έχουμε 2 Ιουλίου. Είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται συμμαχική λίγο... κυβέρνηση. Λίγο χειρομαντία, ναι. Συμμαχική. Συμμαχική, ναι. Γίνεται μια συζήτηση μεγάλη. Ο Πρωθυπουργός επιμένει για την αξία της αυτοδυναμίας. Είναι πολλοί αυτοί που λένε και φαντάζομαι ότι είναι αυτό το ποσοστό που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν καταγράφεται. Εγώ δεν στέκομαι στις διαφορές με τους άλλους. Ναι. Αλλά όταν καταγράφεται
Μαξ στο 32-33 η Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι της λείπουν 7-8 μονάδες από αυτό που κατέγραψε. Ναι. Οπότε έχει φύγει ένα κρίσιμο μέγεθος. Κυρίως προς τα δεξιά όμως φεύγει. Δεν θα δούμε τη μετατόπιση προς τα που γίνεται μαζί σου, αλλά ενώ λείπει. Λέει λοιπόν η αυτοδυναμία θα μου επιτρέψει να κάνω το ένα το άλλο. Και λένε κάποιοι, μα γιατί αυτά που υπόσχεται για τώρα στην παντοδύναμη περίοδό του δεν τα έκανε. Είναι επαρκές το άλοθη της υγειονομικής κρίσης. Την έζησαν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη, όλοι οι ηγέτες. Είναι επαρκές άλοθη η ενεργειακή κρίση που επίσης όλη η Ευρώπη την έζησε, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός. Τα ζήσαμε. Δεν είναι γεγονότα που αφορούσαν την Ελλάδα μόνο. Ναι. Έχει κάποια ελαφρυντικά σίγουρα η κυβέρνηση γιατί στήχαν όλα τα ανάποδα. Και ο Τσίπρας μας λέει, παιδιά, δεν ήταν το δικό μου πρόγραμμα, ήταν οι τροϊκανοί πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, εντάξει. Άρα να του δώσουμε και εκείνο. Αυτή είναι και η δικαιολογία του Τσίπρα. Ο καθένας έχει τη δικαιολογία του. Ναι. Τώρα, πολύ επιγραμματικά σου λέω ότι σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Διότι αυτή η βιασύνη να αποσυρθούν οι λιγνίτες κλπ. Στήχησε πάρα πολύ. Γίναμε ξαφνικά οι επισπέμπτοντες της ηλεκτροκίνησης. Ναι. Από ποιους που. Παράγουμε κάτι ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ξέρω εγώ αυτά τα προϊόντα της πράσινης ενέργειας. Μα καν ακριβώς. Ναι. Όλα εισάγονται. Οι πηγές της ανανεώσιμης ενέργειας δεν είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μας εξασφάλιζε. Ενώ ο λιγνίτης μαθαίναμε στο γυμνάσιο ότι είναι μπασουριτός το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας η εξόρυξη λιγνίτη γιατί υπάρχουν αποθέματα. Αλλά βιαστήκαμε να τον ξεφορτωθούμε και να τον επαναφέρουμε μετά. Λοιπόν, εσύ βλέπεις Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα σε αυτή και την... τώρα και μετά. Βλέπω με οριακή διαφορά. Με οριακή διαφορά, ναι. Άρα δεν τις πολύ εμπιστεύεσαι αυτές τις δημοσκοπήσεις. Όχι, αυτές που δίνουν εύρος 5 και 6 μονάδων, όχι. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα κάτσει στο όριο ενός ας πούμε στατιστικού σφάλματος συν πλην 2% κοντά στο 30 και τα δύο κόμματα. Ναι. Πρώτη όμως η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά, Σωτήρη, με πάσα επιφύλαξη. Γιατί υπάρχει μια βουβή. Τρεις εβδομάδες. Ναι. Μόνο αυτό να πούμε. Και τρεις εβδομάδες είναι τεράστιο. Ακριβώς. Για να προκύψουν και γεγονότα και αποκαλύψεις και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και κουτσομπολιά της κλειδαρότρυπας που είδαμε τελευταία. Βεβαίως. Όλα αυτά συνθέτουν την προεκλογική τοξική, όπως είπα, ατμόσφαιρα. Πιστεύω όμως ότι υπό κάπα σίγμα, να το πούμε έτσι, κανονικές συνθήκες, θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Και θα είναι πρώτη και στις δεύτερες εκλογές γιατί θα καταφέρει να επαναπατρίσει ένα τμήμα των ψηφοφόρων. Άρα λες κάποιοι τώρα θα ψηφίσουν σίγουρα. Οτιδήποτε άλλο μη λέμε τώρα σίγουρα, και σίγουρα. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι η ψήφος είναι χαλαρή και ότι υπάρχει και δεύτερος γύρος, οπότε θα εκτονωθούν. Μάλιστα. Άρα εκεί θα δει να διωγγώνονται τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη αναμέτρηση. Ναι. Εσείς κρατήστε, όχι ότι αυτά που είπε τώρα ο Γιώργος Χαρβαλιάς δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πολύ έμπειρος, ήταν πάντα μέσα στην πολιτική. Να σε καλά. Εμείς ξέρεις, με έναν τρόπο είμαστε και μέσα στην πολιτική. Πώς δεν είμαστε, ναι. Έτσι. Σε όμορο χώρο. Την παρακολουθούμε. Ναι. Δεν απέναντι όχθες κατά ανάγκη. Κρατήστε όμως από την παρουσία του Γιώργου Χαρβαλιά σήμερα ότι έχουμε ένα ραντεβού με την ιστορία που την έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το βιβλίο που είναι ιστορικό και ας μην ορίζεται, αυτό ορίζεται εκείνος ως ιστορικός, το Γιαβόλ, για να μάθουμε αλήθειες. Αλήθειες που ισχυροποιούν τη θέση της χώρας, αν ποτέ βρεθεί η βούληση που λέει εκλείπει από όλους σήμερα, να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις. Θα συναντηθούμε 8 Μαΐου στις 7 στο Χατζηγιάννη, ο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Γιώργο.